νότια και δυτικά. Στο Χοκάιντο υπάρχει λευκή φυλή γενιοφόρων. Οι Ιάπωνες είναι χωρίς γενιά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί ήταν Έλληνες. Ναι, στο Χοκάιντο. Δεν το βλέπετε και στο χάρτη τώρα. Αλλά σε εκείνη την περιοχή που έχουν γίνει αυτές οι ανακαλύψεις. Στην Οκινάουα, ναι. Στους νήσους Οκινάουα, ναι. Είναι ένα από αυτά τα νησιά, Γιονακούνι, και η περιοχή. Είναι κομμάτι του κάποιου πολιτισμού, δηλαδή κάποιας πόλης. Δηλαδή, ναι, αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, υπήρχαν και στη στεριά, βυθίστηκε ένα κομμάτι και είναι αυτά εδώ μέσα στη θάλασσα. Ναι, είναι πάρα πολύ παλιά. Κάτι τέτοια βρήκε και ο Κουστός σας πληροφορώ στη Σαντορίνη. Κυκλόπια τείχη, σαν τη, δηλαδή τεράστιοι παραλληλεπίπεδοι, λέει ο Γκώδης. Παραλληλεπίπεδοι λύθη. Με βάση αυτό που βλέπουμε τώρα, μπορούμε να πούμε και αποδεικτικά ότι ήταν οι Άτλαντες που λένε, ας πούμε, ότι ήταν ψηλοί και ήταν θεόρατοι. Γιατί τα σκαλιά είναι αυτά τώρα, τι. Μπράβο, τα σκαλιά είναι ένα βήμα, πρέπει να είσαι 6 μέτρα για να ανέβεις ένα τέτοιο σκαλί. Μεγαλύτερο από τον Καθεδίτη ήταν το σκαλί αυτό. Είναι παράξενα ευρήματα, δηλαδή κυριολεκτικά πολύ παράξενα ευρήματα. Και θα δείτε λίγο αργότερα στο Μπίμινι, μια και το αναφέρατε κύριε, στον ελληνικό. Καραϊβική, συγγνώμη. Καραϊβική. Έχουν κάνει και μακέτα. Τη μακέτα. Ναι. Τη μακέτα. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή δουλειά αυτό που κάναμε. Τη βρέθηκε. Ξέρετε πώς βγήκανε και είπαν ότι αυτά τα κάνει η θάλασσα. Έλα τώρα πέστε μου, αν είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ότι αυτά τα έκανε η θάλασσα. Δες, ανθρώπινο. Ναι, πρόσφατα. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Το έχει κάνει αυτό η θάλασσα. Είναι δυνατόν. Λένε διάφορες. Ναι, τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Κάποιοι οποίοι θέλουν να γελιοποιούν και να ισοπεδώνουν τα πάντα φυσικά. Δεν ξέρω αν κύριε σκηνοθέτη μπορούμε να δούμε σύντομα και το επόμενο βίντεο. Ναι, περιμένουμε. Από τους νήσους Μπίμινη στην Καραϊβική, μια και αναφέρατε και ίδιο την περιοχή εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκείνη είναι ένας τεράστιος κόλπος που δεν ξέρει κανένας τι φιλοξενεί στο βυθό. Τώρα ναι, να αναφέρουμε και το τρίγωνο των Βερμούδων. Που συμβαίνουν διάφορα περίεργα φαινόμενα. Μαγνητικά και τα λοιπά. Αυτά εδώ πέρα είναι πραγματικότητα, συμβαίνουν εκεί πέρα. Είδα στην τηλεόραση έναν Έλληνα πλοίαρχο ο οποίος ταξίδευε με το καράβι του. Ο οποίος χαρακτηριστικά είπε, επειδή ήταν ηλεκτρολόγος αυτός μες στο καράβι, και το θυμάμαι σαν να το βλέπω τώρα, προχωρούσαμε λέει σε μια θάλασσα έρημη και ξαφνικά είδαμε τρικυμίες επάνω. Ο ουρανός κοκκίνησε νύχτα, είχε κοκκινήσει ο ουρανός. Και άλλαξε η πολικότητα του ρεύματος. Επειδή είχε συνεχές ρεύμα στο καράβι, το συν έγινε πριν και το πριν έγινε συν. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα και στο ασύρμα τους. Το οποίο επανήλθε μετά από λίγη ώρα. Αυτά που βλέπουμε είναι. Είναι στο βυθό. Στο βυθό της θάλασσας. Στο βυθό της θάλασσας, στους νήσους Μπίμινι. Ναι, από εκεί λένε για από διάφορα. Από το κανάλι Public στην Αμερική. Ναι, διάφορα. Να παίρνω και τους συνάδελφους από εκεί, ότι αυτοί τα αναφέρανε πρώτοι. Ναι, λένε διάφορα ότι συμβαίνουν, ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με εξωγήινους κλπ. Τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα αυτά. Τι να σου πω, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Είχα και κάποια ακόμα. Εντόπισα και πάρα πολλά δίκτυα σε σχέση με την Ατλαντίδα. Κύριε Γιάννη, με το μυαλό μου, έτσι, ως σκέφτομαι, ας πούμε, τα λοιπά. Απλά. Λέω, φανταστείτε, υπήρχε ένα τεράστιο μηχάνημα, το οποίο αυτό το μηχάνημα να παρήγει μία ενέργεια. Όπως λέμε, ηλεκτρισμό, μία ενέργεια η οποία είναι άγνωστη σήμερα, ας πούμε. Και αυτό το μηχάνημα, μετά από ένα καταποντισμό, μία καταστροφή, έχει πέσει στο βυθό. Και συνεχίζει να αυτόνομα, δηλαδή δεν γνωρίζουμε την τεχνολογία, αυτόνομα να δουλεύει. Και δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Και να δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Είναι μια απλή λογική απάντηση. Ναι, είναι μια απλή λογική απάντηση. Όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτοί οι όλοι οι αρχαίοι λαοί, τόσες χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά, ήταν γνώστες της τεχνολογίας του εθέρα. Έτσι, τον οποίο εμείς αγνοούμε σήμερα. Εγώ όμως θα ήθελα. Ή μάλλον θέλουν να μας κάνουν να αγνοούμε. Ναι. Γι' αυτό είναι λίγο πονηρό. Αγνοούμε για εμείς, ο απλός λαός. Θα ήθελα όμως να πω ένα πολύ σημαντικό. Τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής περίπου. Φτάσαμε στο τέλος, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Αυτό θα ήθελα να πω ότι όπως υπήρχε η Ατλαντίδα, υπήρχε και μία άλλη χώρα, παράλληλα μεγάλη Ήπειρος, στον Ειρηνικό ωκεανό. Η χώρα των Μου. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Από εκεί βγήκαν και η Λεμουρία. Οι Λεμούροι, οι πίθηκοι, οι μικροί, που ζουν στη Μαδαγασκάρη.
Από εκεί υπάρχει το όνομα Μαωρί, δηλαδή αυτό το σύμφωνο μη, όπως ήταν τραντικό. Είναι καλό να κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή για χαμένες Ήπειρους. Ναι, ναι. Αυτή εδώ πέρα για τη χώρα των μου, την διάβασα πρώτη φορά σε ένα βιβλιαράκι πολύ μικρό που είχε γράψει ο πατήρ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος, ο αείμνηστος που πέθανε, και είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα, να πάει να βρει στα Ιμαλάια ψηλά επάνω εκεί, να βρει από πού κατάγονται τα χαρτιά που παίζουμε τώρα, η τράπουλα. Και αναφέρει εκεί μέσα ξεκάθαρα ότι πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν την καταβίδη της Ατλαντίδας, υπήρχε η χώρα των Μου, η οποία ήταν κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό, νότια στον Ειρηνικό. Αυτό είναι βλέπουμε... όμως ναι. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε ειδική εκπομπή, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για αυτή την χαμένη Ήπειρο. Το μόνο που είναι κάτι, επειδή ο Ειρηνικός ωκεανός εκείνο το σημείο είναι αβαθύς, δηλαδή αβαθύς λέγοντας έχει βάθος, αλλά δεν είναι τόσο βαθύ το. Λέω πυθμένας. Λοιπόν, ίσως αυτά που είδαμε εκεί στο Γιονακούν να είναι υπολείμματα μιας τέτοιας Ήπειρου. Ίσως. Ναι, είναι πολύ ψηλά στην Ιαπωνία. Χαμένοι πολιτισμοί υπάρχουν. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν. Και στο Αιγαίο μέσα υπάρχουν. Αν ψάχνουν δηλαδή. Υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για Ήπειρο, όπως είναι η Ατλαντίδα, ναι. Και η Μου. Μου, ναι. Αν σας πω εγώ τώρα τι λέει, μέχρι και ο Οριγένης στο Κατακέλσου, λέει ότι ο Φερεκίδης και ο προγενέστερος Ηράκλειτος μίλησε για δύο αντίπαλα στρατόπεδα, λέει, που κατάγονται, λέει, από τον αστερισμό του Κρόνου, λέει. Και ο ένας είναι ο αρχηγός του Τενοκρόνου και ο άλλος από τον αστερισμό του Φιονέα. Με αρχηγό τον Φιονέα, λέει, και αυτά, λέει, ήρθαν εδώ στη γη και έχουμε συνεχίσει αντικρίσεις. Είναι θέμα όμως που δεν τελειώνει εύκολα. Και μου λέει ο σκηνοθέτης. Άπτεται της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ο σκηνοθέτης της κοσμογένεσης και της θεογονίας. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να συζητήσει και μια εκπομπή είναι πολύ λίγη. Ίσως να το συνεχίσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα κι αυτή. Κύριε Σταυράκη, κύριε Κάστια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνετε τιμή για τη φιλοξενία. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, φυσικά, που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.